προσωπικώς εγώ, αλλά και οι αδελφοί Άγιοι Αρχιερείς, οι οποίοι με συνοδεύουν, ευρισκόμαστε με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση αυτή τη μακρινή χώρα, όπου η Ορθοδοξία μας υξιώθη, αξιώνεται να εορτάσει ένα αιώνα ζωής και μαρτυρίας. Όταν προπενταετίας ευρέθην δια πρώτη φοράν εδώ και έγινε λόγος για την επέτειο αυτή στο 2000, ενεθάρρυνα τους αδελφούς Ορθοδόξους να οργανώσουν κάποιον εορτασμό εις έξαρση του γεγονότος. Σκέψε την άμπελον ταυτήν και κατάρτισε αυτήν. Μην εφύτευσε η δεξιά σου. Και ειδού ευρίσκομαι με τους Αγίους Αδελφούς και πάλι στην Κορέα, μεταξύ του μικρού ποιμνίου εδώ, το οποίο δεν πρέπει να φοβείται κατά τους λόγους του Κυρίου, διότι είναι μικρόν και εμείς στην Κωνσταντινούπολη είμαστε μικρών ποίμνιων, αλλά ο Θεός ευδοκεί να δώσει την βασιλεία στο μικρόν ποίμνιο, κατά των αδιάψευστων λόγων Του. Αντλούμε δύναμη από την αγάπη του Κυρίου, την οποία βλέπουμε μαρτυρουμένη σε κάθε στιγμή και σε κάθε έκφανση της προσωπικής και της εκκλησιαστικής μας ζωής. Αντλούμε δύναμη και προχωρούμε αψηφώντας τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Και η Ιεραποστολή μας εδώ, στην αρχή με τους Ρώσους, ομοδόξους αδελφούς, εν συνεχεία με το ημέτερον γένος, συνήντησε και συναντά δυσκολίες, αλλά δεν αποθαρρύνεται και δεν πρέπει να αποθαρρύνεται, αλλά να συνεχίζει, θα έλεγα, ακάθεκτα προς το μέλλον, με την πεποίθηση ότι θα ευλογήσει ο Θεός αυτό το μικρό ποίμνιο να αυξηθεί, να δοκιμάσουν και άλλοι την χαρά του να ανήκουν εις την μόνη αληθινή Εκκλησία και να έχουν την εγγύηση της σωτηρίας. Ο αδελφός Άγιος Ζήλων εδώ, με το επιτελείον του, επί εν τέταρτον αιώνος, εκδαπανώνται, προσφέρουν, αγωνίζονται, μεταφράζουν, σπείρουν και αρχίζουν να θερίζουν κιόλα και αργότερα οι επόμενες γενναίες θα θερίσουν περισσότερα. Ο Άγιος Νέας Ζηλανδίας από την μακρινή Ουέλιγκτον παρακολουθεί το εδώ επιτελούμενον έργον ως ο οικείος κανονικός ποιμενάρχης και κάθε καλή προσπάθεια του αδελφού Αγίου Ζήλων την υποστηρίζει και την προωθεί, την διαβιβάζει στον Πατριαρχείο και εμείς εκείθεν κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε το ιεραποστολικό έργο της Κορέας. Η αγιογράφηση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, καθώς και άλλων στη χώρα που γιορτάζει μόλις 100 χρόνια Ορθοδόξου παρουσίας, έγινε με τη φροντίδα του καθηγητού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, κυρίου Σόζου Γιαννούδη, ο οποίος με άξιους συνεργάτες του επισκέφθηκε την Κορέα 5 φορές. Εκτός από την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια πληθώρας ιδιωτών, ιερέων, ιερών μονών και μητροπόλεων, εξαιρετικά σημαντική είναι η συμβολή των ιεραποστολικών οργανισμών όπως της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Θεσσαλονίκης και του Πατριαρχικού Ιδρύματος Ορθοδόξου Ιεραποστολής από Ανατολής, του οποίου το έργο υποπτεύει ο Σεβασμιότατος Γέρον Χαλκιδόνος, κύριος Ιωακήμ,
ως πρόεδρος της Πατριαρχικής Συνοδικής Επιτροπής επί των επαρχιών του Θρόνου και της Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Η χώρα της Ιωθινής Γαλήνης κατοικείται σε όλη την πορεία της ιστορίας της από ένα αρκετά φιλήσυχο και εργατικό λαό που αγωνιζόταν να επιβιώσει ανάμεσα σε γειτονικούς επιθετικούς γίγαντες. Την Κίνα από τα δυτικά, την Ιαπωνία από τα ανατολικά και τη Ρωσία από το βορρά. Η ευγένεια και η ευημοσύνη των κατοίκων είναι φανερή, όσο και αν η ιστορική πραγματικότητα τους έχει οδηγήσει στην εσωστρέφεια και την επιφυλακτικότητα κυρίως απέναντι στους ξένους. Ο βουδισμός, μια υψηλά πειθαρχημένη φιλοσοφική θρησκεία που επιδιώκει την προσωπική σωτηρία μέσω της αποποίησης των επίγειων αγαθών, εμφανίζεται στην Κορέα ήδη από τον 1ο π.Χ. αιώνα, αφομοιώνοντας τοπικές λατρευτικές ιδιαιτερότητες με αποτέλεσμα μια εξελισσόμενη και περίπλοκη ιεραρχία από θεότητες και φύλακες προστάτες. Βασική πίστη του βουδισμού είναι πως η ένταξη της ψυχής του πιστού στην Ιρβάνα, έναν παράδεισο χωρίς επιθυμίες, επιτυχάνεται αποφεύγοντας ατελείωτους κύκλους μετενσαρκώσεων. Η
대수간음대비주려흑심상오신천비장음부호지 천안 광명병관조 진실어중선미라 무의심내기비심 송영만족대구 영사멸제제제업철용중성동자호 백천삼매돈눈수 Στους περισσότερους ναούς συναντάμε παραδείγματα μίξης με ανημιστικές δοξασίες. Σε κάθε ναό υπάρχει βωμός προς τιμήν του πνεύματος του βουνού που δοξάζεται μαζί με το Βούδα από φόβο μήπως εξαγριωθούν οι τοπικές θεότητες. Παρόλο που στην ιστορία του βουδισμού στην Κορέα υπήρξαν πολλές αιρέσεις, σήμερα υπάρχουν μόνο δύο, που κάπως αυθαίρετα μπορούν να οριστούν ως η αίρεση των εγγάμων και η πολυπληθέστερη αίρεση των αγάμων. Το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι βουδιστές, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό γυναίκες. Διαδεδομένος, αν και όχι καθοριστικό σήμερα ο Κομφουκιανισμός, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και στο χαρακτήρα των κατοίκων της Κορέας. Η φιλοσοφία του απορρίπτει το υπερφυσικό, βασιζόμενη στο ηθικό σύστημα που πρέπει να διέπει τις 5 μορφές σχέσεων που απαρτίζουν την κοινωνία. Δηλαδή, του υπηκόου προς τον άρχοντα, τη συζύγου προς τον σύζυγο, του γιου προς τον πατέρα, του μικρότερου προς τον μεγαλύτερο και των φίλων μεταξύ τους. Συμπερασματικά, ο Κομφουκιανισμός δεν είναι μια θρησκεία με την αυστηρή έννοια της λατρείας μιας θεϊκής δύναμης, αλλά ένα φιλοσοφικό σύστημα επίγειας ηθικής που σε αρκετές περιπτώσεις έχει επέμβει καθοριστικά στη διακυβέρνηση της χώρας και το εκπαιδευτικό σύστημα. Oh.
έτριβλεξον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμβελον ταύτη και κατάρτισε αυτή. Την εφύτευσε η δεξιά σου. Βέβαια, στην αρχή ήταν δύσκολο να καταλάβω την Ορθοδοξία, αλλά περίπου 14 χρόνων που βαπτίστηκα, από 7 χρόνων που έρχομαι στην Εκκλησία, αλλά 14 χρόνων βαπτίστηκα. Και μετά, ερχόμενος, σιγά σιγά μαθαίνα την Ορθοδοξία. Και βέβαια, που χωρίς γνώσεις απλά έρχομουν και παρακολουθούσα θεία λειτουργία και ομάδες. Και τώρα, αφού έγινα ιερεύς, που δεν μπορώ να αλλάξω με τίποτα την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία πραγματικά είναι αληθινή πίστη και μας δίνει ζωή και χαρά. Εις την σχέση ανθρώπου και Θεού, αυτό το οποίο προσφέρει ο άνθρωπος είναι ασήμαντον ως υλικών αντικείμενων και ήδη ανήκει εις τον δημιουργόν αυτού των Θεών. Δι' αυτό και η σχετική ευχή ομολογεί ότι προσφέρομεν εις τον Θεόν τα πράγματα, τα υλικά πράγματα που είναι ειδικά Του και λέμε τα σα εκ των σών σι προσφέρομαι και όχι κάτι ειδικών μας. Αυτό όμως το οποίο προσφέρει ο Θεός είναι ο ίδιος ο εαυτός Του, κάτι ασύλληπτον δια των άνθρωπων. Αυτό το είδος της προσφοράς φανερώνει και το άπειρον της γενεοδορίας του Θεού, ο οποίος κατά μέν την δημιουργίαν του ανθρώπου έδωσεν εις αυτόν την εικόνα Του και την δυνατότητα της ομοιώσεως αυτού προς τον πλάστην Του. Κατά δε την εν Χριστώ αναγέννησιν αυτού, δίδει εις αυτόν τον ίδιον τον εαυτόν Του. Πράγματι μεγαλειώδης η προσφορά και αξία του Θεού, ανταξία του Θεού, διότι μόνον ο άπειρος Θεός δύναται να προσφέρει τόσον μεγάλην δωρεάν. Ημείς λοιπόν, τελούντες το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας, εκδηλούμεν την ευγνωμοσύνην μας, ευχαριστούμεν ευγνωμόνος τον ευεργέτην μας, και ταυτοχρόνως λαμβάνομεν και πάλιν των Χριστών των ίδιων, δια να είναι πάντοτε ο Θεός ο εκτελών την τελευταίαν και την μεγαλυτέραν δωρεάν, δια την οποίαν ουδέν άλλο δυνάμεθα να προσφέρομεν, παρά μόνον ευγνωμοσύνην και αγάπην, ειρήνην και ένεσιν, δηλαδή ψυχήν, διάνοιαν, καρδίαν, ισχύν, και τελικώς τον ίδιον τον εαυτόν μας.
Το ιεραποστολικό έργο της μίας Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας αποτελούσε πάντα μία από τις πιο σημαντικές προσφορές. Τα τέκνα του Θεού, τα διασκορπισμένα σε όλο τον κόσμο, είναι δυνητικά μέλη της Εκκλησίας τα οποία πάσχουν. Δεν επιτρέπεται σε υγιή μέλη να μην συμπάσχουν μαζί τους, πολύ δε περισσότερο όταν για αυτά τα άρρωστα μέλη πρώτα ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, έπαθεν ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τις ίχνεσιν αυτού. Το ιεραποστολικό ενδιαφέρον δεν παρουσιάζεται σαν εωτερισμό στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά σαν επανέβρεση των πηγών της παράδοσης. Είναι η βασική διακονία της Εκκλησίας για την ανακαίνιση και μεταμόρφωση του κόσμου, των ανθρώπων και των εθνών, ώστε να γίνουν συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της Επαγγελίας εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Στα πρότυπα του Ιησού, υπακούοντας τη ρίση, μακάριον το διδώνε η λαμβάνει, οι Ιεραπόστολοι αδιαφορούν για τις υλικές απολαύσεις και αφιερώνονται στο τεράστιο έργο τους. Το έργο που κατευθύνεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί στις πράξεις. Αργυρίου ή χρυσίου ή ματισμού ουδενός επεθύμησα. Αρκεί να υπάρχουν τα ελάχιστα για την κοπιώδη πορεία, είναι ευαγγελιζόμενος αδάπανον θύσω το Ευαγγέλιο του Χριστού, όπως γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Την ημέρα της Πεντηκοστής οι Απόστολοι ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το πνεύμα δίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Η φλόγα της αγάπης τους να υπηρετήσουν το Θεό και να διαδώσουν το λόγο του εις πάντα τα έθνη τους βοηθούσε να υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Σημαντική, αν και λιγότερο γνωστή, είναι η αποσταλμένη του Κυρίου στην πορεία του χρόνου. Ο κατάλογος είναι μακρύς. Στην Ιερά Μονή Πετράκη, διαχειρός Γιάννη Καρούσου, έχει συντεθεί κύκλος αφιερωμένος σε μερικές από τις μορφές των νεωτέρων μαρτύρων. Οι πρόκριτοι των Βυζαντινών Ιεραποστόλων, Άγιοι Απόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος, περιστοιχίζονται από τον Όσιο Γοράσδο, τον Ισαπόστολο της Τσεχοσλοβακίας, τον Άγιο Γερμανό που μεταλαμπάδευσε την Ορθοδοξία στην παγωμένη Αλάσκα, τον πρώτο χριστιανό ηγεμόνα και φωτιστή των Ρώσων Άγιο Βλαδίμηρο και τον πρώτο αρχιεπίσκοπο της Σερβίας Άγιο Σάββα. Τον θαυματουργό Καλίνικο της Τσερνίκα και τον Όσιο Ιωάννη της Ρήλα στη Βουλγαρία. Η θριαμβεύουσα εκκλησία έχει στους κόρπους της και πληθώρα γυναικών με ιδιαίτερη δράση στην Ιεραποστολή. Η Αγία Φιλοθέη Αθηναία εργάστηκε με τους μουσουλμάνους της Αττικής. Η Αγία Ισαπόστολος Νίνα κήρυξε τον 4ο μόλις αιώνα στον μακρινό Κάφκασο. Και η Αγία Φιλοθέη διακόνησε με αυταπάρνηση στη Ρουμανία. Η Αγία Χρυσή της Βουλγαρίας είναι ο μάρτης Κυράνα της Θεσσαλονίκης και η Αγία Πελαγία της Τίνου κατήργησαν κάθε διαχωριστικό σύνορο κηρύσσοντας την αγάπη του Θεού που αγκαλιάζει τα πάντα και τους πάντες.
Φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της Ορθοδοξίας στην Κορέα. Η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε στις 17 Φεβρουαρίου του 1900 ακριβώς. Είχε έρθει τον Ιανουάριο του 1900 ο ιερέας αρχιμαντρίτης Χρύσανθος Σεφτκόφσκι, που τον έστειλε η Ιερά Σύνοδος τότε της Εκκλησίας της Μόσχας, και έτσι ξεκίνησε η εδώ Ορθοδοξία. Βέβαια τότε δεν υπήρχε ναός τίποτε. Η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε σε χώρο του τότε προξενείου της Ρωσίας εδώ. Προσπάθησε μετά από 2-3 χρόνια και έκτισε το 1903 μία αίθουσα σχολείου, την οποία προσωρινά άρχισε να χρησιμοποιεί ως ναό. Δυστυχώς όμως, λόγω των γεγονότων που συνέβησαν μετά από λίγο, δηλαδή το 1904 έγινε ο Ρώσο-Ιαπωνικός πόλεμος, νικήθηκαν οι Ρώσοι και εξεδιώχθησαν όλοι οι Ρώσοι. Έφυγε και ο Ιεραπόστολος, δεν έγινε ναός. Η γειτνίαση με την Ιαπωνία έχει επηρεάσει συνολικά την ιστορία της Κορέας, που κατοικείται από φύλλα μογγολικής καταγωγής ήδη από την νεολιθική εποχή. Η ίδρυση του βασιλείου της πρωινής δροσιάς και ηρεμίας Τσονσόν το 2333 π.Χ. από το μυθικό βασιλιά Τανκάν διαμορφώνει την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας. Τον 1ο π.Χ. αιώνα δημιουργούνται τρία βασίλεια που κατορθώνουν λιγότερο ή περισσότερο να απαλλαγούν από την ισχυρή πολιτιστική και πολιτική κυριαρχία της Κίνας. Ισχυρότερο αποδεικνύεται αυτό τον Σίλα, που κυριαρχεί για 10 περίπου αιώνες με πρωτεύουσα το Κιόντζου. Τον 8ο αιώνα η πόλη γίνεται μια από τις ισχυρότερες της ευρύτερης ασιατικής περιοχής, κέντρο πολιτισμού και επιστημών, που αποτελείται από πληθώρα ναών, βωμών και μνημιακών κτισμάτων, παλατιών και χρηστικών χώρων θαυμαστής αρχιτεκτονικής. Το αστεροσκοπείο Τσόμσονταε του 7ου αιώνα είναι ένα από τα αρχαιότερα στον κόσμο. Ο βουδισμός εξαπλώνεται και ευδοκιμεί σε ολόκληρο το βασίλειο. Οι Σίλα θα καταρρεύσουν το 927 και θα ιδρυθεί το βασίλειο του Κόριο, που θα δώσει και το σημερινό όνομα της χώρας. 4 αιώνες αργότερα, στα πρώτα χρόνια της δυναστείας των Τσόνσου, το φωνητικό αλφάβητο Χάνγκαλ θα αποτελέσει αφετηρία σημαντικών πολιτιστικών επιτευγμάτων, δημιούργημα του βασιλιά Σενγκζόν. Η πρωτεύουσα θα μεταφερθεί στη Σεούλ, όπου οι επαναστάτες υποστηρικτές του Κομφουκιανισμού θα επανακτήσουν σχέσεις με τη δυναστεία των Μινγκ της Κίνας. Οι Ιαπωνικές επιθέσεις στο τέλος του 16ου αιώνα δίνουν την ευκαιρία να αναδειχθεί η προσωπικότητα του ναυάρχου Γι Σανσίν, ενός από τους πιο δημοφιλείς ήρωες της Κορέας. Τα χελωνόμορφα πλοία που δημιούργησε θεωρούνται τα πρώτα θορυκτά.
Λίγα χρόνια μετά την απόκρουση των Ιαπώνων, η Κορέα βρίσκεται πάλι στη δυσάρεστη θέση να μάχεται τις δυνάμεις των Μιν και των Ματσού της Κίνας. Αν και κατορθώνει τελικά μετά από αιματηρούς πολέμους να αποκρούσει τους εισβολείς, η χώρα περνάει σε μια κατάσταση αυστηρού απομονωτισμού για παραπάνω από δύο αιώνες, γνωστή ως το έρημο έθνος. Οι Ρωμαιοκαθολικές Ιεραποστολές προσεγγίζουν την απροσπέλαστη χώρα από το 1836 και εκχριστιανίζουν τμήματα του πληθυσμού. Όλες όμως συναντούν την αντίδραση των Κονφουκιανών με αποτέλεσμα να εχμαλωτίζονται ή και να θανατώνονται. Μόνο το 1866 εκτελέστηκαν 12 κληρικοί και 8.000 Κορεάτες που είχαν ασπαστεί τον χριστιανισμό. Η στρατηγική όμως θέση της Κορέας επιβάλλει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, ειδικά για το εμπόριο. Το 1876 απρόθυμα ανοίγουν τα λιμάνια για την Ιαπωνία. Μέχρι το τέλος του αιώνα θα υπογραφούν εμπορικές συμφωνίες και με άλλες χώρες. Η ανάπτυξη της Ιαπωνίας και οι νίκες της σε βάρος της Κίνας και της Ρωσίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την κατάκτηση της Χερσονήσου, που με αυθάδεια κλείνει το δυτικό ορίζοντα της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου. Ήδη η Ιαπωνική σκευωρία έχει δολοφονήσει τη Βασίλισσα Μιν, μία από τις πιο ισχυρές φυσιογνωμίες της εποχής. Το 1910 η δυναστεία των Τσόνγκσουν καταραίει και η Κορέα υποκύπτει στην Ιαπωνική δουλεία. Η νεοσύστατη Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπολείπεται των εθνικών δεινών. Ο πυρήνας των όσο χριστιανών διαλύεται ή αναγκάζεται να αναζητήσει καταφύγιο στην πατρίδα του. Οι δε λιγοστοί Κορεάτες δυσκολεύονται από τις απαγορεύσεις των κατακτητών. Στο ναό που έχει στο μεταξύ χτιστεί γίνονται λειτουργίες κρυφά, χωρίς να χτυπούν καμπάνες. Οι δυσκολίες επιτείνονται με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ο Λένιν απαλωτριώνει κάθε εκκλησιαστική περιουσία, ενώ τα διατάγματα κατάσχεσης των πολυτίμων αντικειμένων για την αντιμετώπιση του λοιμού του 1921 δημιουργούν νέες εντάσεις. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας ανακοινώνει ένα χρόνο αργότερα πως είναι πλέον αδύνατη η συνέχιση της διαπείμανσης της Εκκλησίας της Κορέας. Τα επόμενα χρόνια είναι εξαιρετικά δύσκολα για τη χώρα. Οι λιγοστοί Ορθόδοξοι αγωνίζονται να διατηρήσουν την πίστη τους. Η ρήψη των ατομικών βομβών οδηγεί στην παράδοση της Ιαπωνίας και το τέλος του πολέμου του Ειρηνικού. Η Ιαπωνική συνθηκολόγηση αντιμετωπίζεται με ανακούφιση και ενθουσιασμό στην Κορέα που απελευθερώνεται. Όμως η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους πάνω στο έδαφος της πολύπαθης Χερσονήσου. Ο νεοσύστατος Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παρακολουθεί αμήχανα μία από τις πρώτες εφαρμογές του ψυχρού πολέμου που θα οδηγήσει στη δικοτόμηση της Κορέας στο ύψος του 38ου παραλίλου. Το 1950 η Βόρειος Κορέα, εξοπλισμένη αρτίως
με μεγάλο αριθμό αρμάτων, με μεγάλο αριθμό αεροσκαφών εκ των συγχρόνων της εποχής, με μεγάλο αριθμό μεραρχιών, εχτύπησε ανετίως, απροειδοποιήτως, εχτύπησε την Νότια Κορέα και ήθελε να την υποτάξει και αυτήν εις το πέλμα του ρωσικού επεκτατισμού. Εντός ολίγων ημερών, οι Βορειοκορεάτες κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σεούλ και φτάσαν σχεδόν στο έσχατο σημείο της Νοτίου Κορέας, στο λιμένα του Πουσάν, όπου εκεί αντέταξαν την τελευταία πείσμονα άμυνα. Ο ΙΕ αμέσως συνεκάλεσε όλα τα ελεύθερα έλεγχη, τα οποία συνήλθαν αρχίζοντας από το Συμβούλιο Ασφαλείας, και απεφάσισαν να κληθούν τα επιθυμούντα έθνη να βοηθήσουν στην διατήρηση της Νοτίου Κορέας ως ελευθέρου κράτους. Πρώτοι εδήλωσαν συμμετοχή οι Αμερικανοί. Εν συνεχεία εδήλωσαν διάφορα έθνη της Αγγλικής Κοινοπολιτείας και η Ελλάς, η οποία παρόλο ότι είχε τεράστιες απώλειες από όλους τους πολέμους της δεκαετίας, αμέσως εδήλωσε ότι θα μετάσχει δια μιας ταξιαρχίας εις τον πόλεμο προς διατήρηση ελευθέρας της Νοτίου Κορέας. America spearheaded a UN force of 15 nations. They repulsed the invasion and continued the counterattack into North Korean territory. This roused the world's latest recruit to communist ideology to retaliate with a force of 300,000 men. China's entry into the war brought the world to the brink of another global conflict. Nuclear weapons weren't used, but over 4 million soldiers and civilians were to die before hostilities ended. Korea reverted to the status of a divided nation. Το ελληνικό τάγμα ετοποθετήθη στον κρισιμότερο τομέα, ακριβώς βορείως της Σεούλ, για να καλύψει την πρωτεύουσα, μέχρι ότου περάσουν και οι τελευταίοι ευρισκόμενοι βορειότερων Αμερικανοί και άλλοι σύμμαχοι. Ήταν η μονάδα η οποία εκάλυψε την αποχώρηση όλων των μονάδων οι οποίοι μετήχουν στην πολεμική εκείνη επιχείρηση. Έκτοτε το ελληνικό τάγμα χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις κρίσιμες περιπτώσεις, διότι απεδείχθη μάλλον ότι οι Έλληνες ήσαν έμπειροι. Οι Έλληνες δεν πήγανε να μάθουν τον πόλεμο στην Κορέα. Οι Έλληνες τον ξέρανε τον πόλεμο και πήγαν να τον διδάξουν στην Κορέα. Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα έλαβε το βάφτισμα του πυρός τη νύχτα 29 προς 30 Ιανουαρίου 1951, υπερασπιζόμενο το ύψωμα 381. Επίσημα αναφέρονται απώλειες του εχθρού 650 νεκρών και τραυματιών έναντι μόλις 25 ελληνικών. Ο στρατηγός Ridgway αναφέρει σε συγχαρητήριο τηλεγράφημα. Τα Ηνωμένα Έθνη οφείλουν πολλά στον ελληνικό λόχο που αμύνθηκε υποδειγματικά και δεν έδωσε την ευκαιρία στον Κινέζο στρατάρχη να ανατρέψει το γενικότερο σχέδιο της 8ης Αμερικανικής στρατιάς. Oh.
Μελόχοι Ελλήνων έσωσαν ένα σύνταγμα Τούρκων από μια ταξιαρχία που τους είχε περικυκλώσει Κινέζων. Δύο λόχοι Ελλήνων. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο στο δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυστον και τας ψυχάστων και κοιμημένων δούλων Σου, τον υπέρ της ελευθερίας της χώρας ταύτης ηρωικός πεσόντων και τάξων αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως ένθα απέδρα, πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παν αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ό,τι ου και έστιν άνθρωπος, ως ζήσετε επί της γης και ου χαμαρτήσει. Σίγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη Σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος Σου αλήθεια. Κύριου δεϊκόμεν, ότι Συ η Ανάστασης, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου, των υπέρ της ελευθερίας της χώρας ταύτης, ηρωικός πεσόντων, Χριστέ ο Θεός ημών, και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό, και ζωφιό Σου Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κάθε πόλεμος είναι κακός και είχε πάρα πολλά τα δεινά. Για την Εκκλησία της Κορέας είχε ένα καλό, το ότι το εκστρατευτικό σώμα Ελλάδος συνοδευόταν από στρατιωτικούς ιερείς. Ο πρώτος ήταν ο πατήρ Χαρίτων Σημεωνίδης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αλλά τότε εδώ ο ναός ήταν κλειστός στη Σεούλ και όλοι οι χριστιανοί είχαν φύγει προς τα νότια, στο Πουσάν, όπου είχε μείνει ο μόνος ελεύθερος δακτύλιος. Υπήρχε ένα στρατιωτικός ιερέας. Την περίοδο που υπηρετούσα εγώ ήταν ο πατήρ Χαρίτων Σημεωνίδης, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Κιλκισίου, ο μακαριστός Χαρίτων. Ο ιερεύς αυτός υπερέβαλε εαυτόν σε ζήλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ εγύριζε τα χαρακώματα. Και πάντοτε ήταν ο πατέρας μας, αυτός ο οποίος θα μας ενεψύχωνε. Τον είχαμε όλοι μας ως βοηθό μας σε όλες μας τις επικίνδυνες αποστολές. Και θυμάμαι ένα περιστατικό, το οποίο τιμά την Εκκλησία. Τιμά τους στρατιωτικούς ιερείς. Μπροστά, η ώρα ήταν περασμένη, 2 μετά τα μεσάνυχτα, 6 προς 7 Αυγούστου του 1952, εξεδηλώθη μία επιθετική ενέργεια του τάγματος, καταδρομική, σκληρός αγώνας, αιματηρός, νύχτα, σκοτάδι. Ήσαν από αυτές τις δυσχερείς επιχειρήσεις, τις πολεμικές επιχειρήσεις. Εις το παρατηρητήριο του τάγματος, από όπου ο διοικητής διεύθυνε τον αγώνα με ασύρματο, πιο πέρα, σε ένα παλιό πολυβολείο, μισογκρεμισμένο, ήταν ο πατήρ Χαρίτων. Γονιπετής και προσευχόμενος. Για αυτούς οι οποίοι ηγονίζονταν μπροστά. Αυτός ήταν ο μακαριστός Χαρίτων. Ήτανε ο πατέρας μας, ο μεγάλος μας αδελφός, ο πνευματικός μας ηγέτης, εκεί, στο τάγμα, ο παπάς μας. Με την απελευθέρωση της Κορέας από την Ιαπωνική κατοχή,
η Ορθόδοξη Εκκλησία οργανώνεται σε κοινότητα και αναγνωρίζεται από το κράτος. Το 1947 χειροτονείται ο πρώτος Κορεάτης προϊστάμενος ναού, πατήρ Αλεξέη Κιμ. Λίγες μέρες μετά την εισβολή των Βορείων, ο πατήρ Αλεξέη εχμαλωτίζεται και τα ίχνη του χάνονται. Ανάστης ζωή και η μακαρή ανάπαυση των ψυχών του εκτιμένου δούλου σου. Αλεξέη και βόρδες των ιερέων, Σάβα, Τιάνας, Δανιήλ, Βικελίας και πάντων εθά δικημένου και δεφορεμένου τόπου. Και στη δόξα να βέβαια στον άρχο σου, Πατρί και του Παναγίου και αγαθό, και σου δώσω το θεύμα την ίμ και αή και σου όνος των αιώνων να μην. Δόξα σε Χριστό Θεός, ελπίσεις μα δόξα σε. Και πλών και ζώντων σου, Δόξα και δαστάσει κρυκρό, στο σχολείο του Θεού Σιμών, τη Πρεσβείου, που πράγματι και παραμονή και στην Ευρώπη. Δόξα και θα δοσμευσίω και θα φέρω πατέρα νημών. Διούν εν δόξα, ο κορονοβράμι, σάπια κουκουαγίου και δικαίου του δοσμευσίου του τραημαίου. Σχεδάστον εξαιμούν τα στάντων δούρου σου, ο νέκα σου, τα διανέκη, και ο νόμο τα μνημονεύσουν και δίπλα και κειμένο και ενδάδει κειμένο πατέρα και δεν κορεμών. Σκεφτείτε και ο τάξε. Δεύτερος ιερέας ήταν ο πατήρ Ανδρέας Χαλκιόπουλος, ο οποίος ήταν και κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του πολέμου και αμέσως μετά ένα χρόνο, και αυτός φρόντισε να βρει την οικογένεια του ιερέως πατρός Αλεξέη, τον οποίον είχαν απαγάγει οι Βόρειοι, να συγκεντρώσει τους Ορθοδόξους που ήταν σκορπισμένοι πάντη στη Σεούλ, να επισκευάσει το ναό και να βοηθήσει την κοινότητα να εκλέξει έναν ντόπιο ιερέα, τον οποίον ανέλαβε να τον μεταφέρει στην Ιαπωνία, να χειροτονηθεί από Ορθόδοξο Επίσκοπο, να τον ξαναφέρει εδώ. Μάλιστα είναι μια ιστορία λίγο ενδιαφέρουσα, επειδή δεν είχε διαβατήριο που θα μπορούσε να βγει από τη χώρα ο τότε κύριος Βόρης Μουν, ο μετέπειτα ιερέας. Του άλυψε το πρόσωπο με καπνιά και τον παρουσίασε σαν Αμερικανό μαύρο. Τον έντυσε τη στολή Αμερικανού αξιωματικού και ο ίδιος ως Έλληνας αξιωματικός ως ιερέας, και έτσι τον πέρασε μέσα από το αεροπλάνο το αμερικανικό και τον πήγε στην Ιαπωνία. Και τον έφερε βέβαια ιερέα, οπότε ήταν εύκολο πλέον ως Κορεάτης να εμφανιστεί εδώ. Μετά τον πόλεμο και με την αμερικανική υποστήριξη, η δημοκρατία της νοτίου πλέον Κορέας, αν και με αυταρχικά καθεστώτα, βρίσκει το δρόμο της και τα οικονομικά μεγέθη ευημερούν. Ακόμα και σημαντικές κρίσεις όπως αυτή του 1977, μόλις 3 χρόνια αργότερα, δείχνει να έχει περάσει στην ιστορία. Είναι άξιοι κάθε επένου οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Κορέας, αλλά και όλοι οι Κορεάτε, διότι αντιμετώπισαν τα δυσκολίας αυτάς με καρτερίαν, πίστην και φιλοπατρίαν. Ιδιαιτέρως μας συνεκίνησεν η πληροφορία ότι οι Κορεάτε κατά την τελευταία οικονομική κρίση προσέφερον εις το κράτος τα τιμαλφίτων και υπευλήθησαν εκουσίως εις πολλάς στερήσεις. Ήθε το πλοίον τούτο να διαπορεύεται τα σταλάσσας, μεταφέρον όχι μόνον τα υλικά αγαθά, αλλά και το μήνυμα της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Συγχαίρομεν τους κατασκευάσαντας με τεπιμελίας αυτό,
τον δώσαν την παραγγελία της κατασκευής του πλειοκτήτην και αγαπητών ημίν εντιμότατων κύριων Κωνσταντίνων Αγγελόπουλων, τους προσφυλείς Ιούς αυτού Παναγιώτην και Γεώργιον και τους εντιμοτάτους συνεταίρους και συνεργάτας αυτών, την ευγενεστάτην κυρίαν ανάδοχον του πλοίου, τον μέλλοντα να κυβερνήσει αυτό κυβερνήτην, το έτοιμον να υπηρετήσει αυτό πλήρωμα και πάντας όσοι δι' αυτού θα αποκτήσουν τα προς το ζήν. Αρχικά η ανάπτυξη εντυπωσιάζει. Πυκνά οδικά δίκτυα και σιδηροδρομικοί άξονες καλύπτουν το σύνολο της χώρας, ενώ η συνεχής οικοδόμηση έχει κυριολεκτικά μεταμορφώσει τις πόλεις. Αν όμως θελήσει κανείς να πλησιάσει την ενδοχώρα ή τα παράλια που δεν έχουν αναπτυχθεί τουριστικά, θα διαπιστώσει πως ένα μεγάλο μέρος από τα 50 σχεδόν εκατομμύρια των κατοίκων ζει και εργάζεται με τρόπους που ελάχιστα θυμίζουν τον πολύβουο χαρακτήρα μιας από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Οριζόνες καλύπτουν σχεδόν αποκλειστικά την καλλιέργεια της γης γύρω από μικρά διακριτικά κτισμένα χωριά χωμένα στις αγκάλες κατά πράσινων λόφων. Η θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα συμπληρώνουν την καθημερινή διατροφή σε μορφές που μάλλον μας παραξενεύουν. Πόλεμος άφησε μια χώρα κυριολεκτικά σε διάλυση. Εκατομμύρια άστεγοι και πρόσφυγες είχαν να αντιμετωπίσουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ελάχιστα προστατευμένοι, χωρίς έστω και στοιχειώδη τεχνικά μέσα και με κατεστραμμένο το σύνολο σχεδόν των υποδομών. Από το 1954 που χειροτονήθηκε ιερέας ο πατήρ Μπόρης, διεικόνισε εδώ την εκκλησία μέχρι το 1977. Όταν εγώ ήρθα το 1975 ήταν ο μόνος ιερέας στην Κορέα, αλλά η υγεία του είχε κλονιστεί, μετά από 2 χρόνια εκοιμήθη και έτσι απέμενα εγώ εδώ για 3 χρόνια ο μόνος ιερέας στην Κορέα. Μάθαινα ότι υπάρχει ανάγκη, αλλά λέω Κορέα τώρα, τι να πάει να κάνει κανείς τόσο μακριά, εκεί ούτε ξέρω κορεάτικα. Αλλά μια μέρα που ήμουνα στο γραφείο μου στην Αγία Σκέπη Παπάγου, μου φέραν ένα γράμμα από τον γιο του πατρός Αλεξέη, Κιμ, που ήταν τότε πρόεδρος εδώ στην κοινότητα, που είχε σπουδάσει στην Ελλάδα θεολόγος και έγραφε «Αισθανόμαστε ως σαν ορφανοί». Κάποιος από την Ελλάδα ιερέας να έρθει να μας βοηθήσει. Είχε μέσα και μία φωτογραφία με τα παιδάκια μου αυτές τις χαριτωμένες στολές μπροστά στο ναό και έριξα μια ματιά στη φωτογραφία. Μια στη φράση «αισθανόμαστε ορφανοί». Λέω αυτά τα χαριτωμένα πλάσματα νιώθουν ορφανά. Ας πάω να τους βοηθήσω για λίγο καιρό.
Εδώ στο χώρο αυτό που βλέπουμε αυτά τα κτίρια σήμερα δεν υπήρχε τίποτα εκτός του ναού. Υπήρχε ένα παλαιό σπίτι του φύλακα φυλακών που ήταν παλαιά εδώ του Ιάπωνα, από ξύλο, το οποίο χρησιμοποιούνταν για γραφείο της κοινότητας και για νηπιαγωγείο, το οποίο αργότερα κάηκε. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Έτσι λοιπόν βρέθηκα στην Κορέα για λίγο καιρό, μάλιστα όταν μου έδωσε ο Σεβασμιότητας το διορισμό για 3 χρόνια, λέω 3 χρόνια στην Κορέα, πώς θα περάσουν. Αλλά όταν στα 2 χρόνια πέθανε ο πατήρ Βόρης, τι να κάνω, να κλείσω την εκκλησία και να πω φεύγω. Έτσι έμεινα άλλα 2 χρόνια, ήρθε ιερέας ο πατήρ Δανίλ Νά που σπούδαζε στην Αμερική το 1980. Οπότε εκείνος σαν νέος άνθρωπος λέει, πάτερ, να κάνουμε κάτι, να πάμε και κάπου αλλού. Τόσα χρόνια μόνο μία εκκλησία στην Κορέα. Ωραία, τι να κάνουμε. Ας αρχίσουμε από το Πουσάν και από το Ιντσόν, που είναι τα 2 μεγάλα λιμάνια, που έρχονται ελληνικά πλοία. Στην αρχή με αυτούς και έχει ο Θεός. Έτσι είμαστε 2 ιερείς, 3 ναοί και πηγαίναμε να αλλάξει. Μια Κυριακή εγώ εδώ, ο πατήρ Δανίλ στο Ιντσόν. Την άλλη Κυριακή εγώ στο Πουσάν, ο πατήρ Δανίλ εδώ. Αργότερα ήρθε και ο πατήρ Ιγνάτιος Σενής το 1985, που τώρα εργάζεται πάρα πολύ ωραία στην Ινδία. Και εκείνος με πολύ όρεξη να επεκτείνουμε την Ιεροποστολή στο Τσόντζου πιο κάτω και στο Παλανί. Έτρεχε λοιπόν, πήραμε ένα αυτοκίνητο, ένα τζιπ μεγάλο τότε και αλωνίζαμε την περιοχή. Έτσι σιγά σιγά φτάσαμε να έχουμε σήμερα τους 6 ναούς, να γίνει και το μοναστηράκι, να έχουμε και το ναό στο κημητήριο και όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία μας, κατηχούνται, βαπτίζονται, στερεώνουν και οι ίδιοι μετά φέρουν τους φίλους, τους συγγενείς και τους άλλους. Στη Μένη Νέα Ζηλανδία έχουμε 4.500. Εδώ 3, ίσως και κάτι περισσότερο, χιλιάδες. 3.500 νομίζω υπάρχουν εδώ Κορεάτες, οι οποίοι έγιναν τα τελευταία χρόνια. Όταν πρωταρχίσαμε το 70 ήταν ελάχιστοι. Μετά έτσι ο δεφελέστατος Ζήλων, ο οποίος προσπάθησε και βάπτισε αρκετούς και κάθε χρόνο μου γράφει τόσους βαπτίσαμε φέτος. Και αυτό είναι ευχάριστο, διότι περισσεύει ο αριθμός. Επειδή έγιναν πολλά έξοδα και πρέπει πολλοί να γίνουν Ορθόδοξοι να τα χαρούν αυτά τα πράγματα. Τα κάνουμε για τους Κορεάτες, αλλά πρέπει να τα χαρούν όταν γίνουν Ορθόδοξοι. Thank you.
λαμβάνουσι την ευλογία σου, Άγραντε. Σήμερον χαιρόμεθα πολλαπλήν και μεγάλην χαράν και δια πολλούς άλλους λόγους. Πρώτον, διότι ευρίσκομεν εις την ωραίαν πόλη σας μίαν ακμάζουσαν ορθόδοξον εκκλησία και συναντώμεθα με τα πολύ αγαπητά μας μέλη αυτής. Δεύτερον, διότι εορτάζομεν την εκατοστήν επέτειον από τη ιδρύσεως της πρώτης Ορθοδόξου Κοινότητος εις την Κορέα. Τρίτον, διότι τελούμεν πανηγυρικώς την τελετή των θυρανιξίων του πανσέπτου και περικαλούς ιερού του ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μετά του Φέληξ αυτού συγκροπήματος. Και τέταρτον, διότι όλας αυτάς τας χαράς τας μοιραζόμεθα με πολλούς αδελφούς και τέκνα εν κυρίω πολυφήνητα, τα οποία ήρθαν από τον περάτων της γης δια να συνεορτάσουν μαζί μας και να επιβεβαιώσουν την ανιδιωτερή αγάπη των και την αραγή ενότητα εν Χριστώ ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών. Εμείς τώρα έχουμε καινούργιο λαό. Και αυτό το προσβάσουμε με πολύ προσεκτική και πνευματικό άγωνα. Θα γίνουμε καινούργιοι χριστιανοί. Ιδιαίτερα σα παρακαλούμε, Παναγιώτατε Πάτερ και Θεσπότα, και Βασιλεώτατε και Πατέρες, αδελφοί και αδελφές, να ευχήστε για την Ιεραποστολική της Κορέας. Απόψε όλοι εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μέχρι τώρα είμαστε ακόμη λίγοι. Όμως πιστεύουμε ότι σύντομα θα αφήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην Κορέα και που μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Και εδώ οι Κορεατές σας ευχόμαστε. Θα σε ευχαριστούμε.